Ο Ισίδωρος Καρδερίνης έγραψε ποίημα για τον Παύλο Φίσα που δολοφονήθηκε από χέρι Χρυσαυγήτη σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Αργά το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, η ημέρα που πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά ο Παύλος Φίσας. Ήταν μόλις 35 ετών, από εκείνη τη στιγμή, από τη μοιραία δολοφονία του άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Και τώρα, ανήμερα της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο Ισίδωρος Καρδερίνης γράφει ένα ποίημα για τον Παύλο Φίσα. Αχ, σκοτώσανε το παλικάρι, στου δρόμου τη λερή γωνιά, στον ουρανό δεν είχε φεγγάρι. Παρά μόνο πηχτή σκοτεινιά, Παύλος Φίσα στο όνομα του, και στη ματιά του η λεβεδιά. Τραγούδια είχε στα χείλη του, και στην ψυχή του ομορφιά, αχ, σκοτώσανε το παλικάρι. Που είχε γενναία καλή καρδιά, δακρυσμένο ένα γκρι φανάρι, και στην πολιτεία παγωνιά. Παθιασμένα μαχότανε τη βία, κόντρα ήταν στην απανθρωπιά, μας βύσανε τα όνειρα του. Με μια θανατηφόρα μαχαιριά, αχ, σκοτώσανε το παλικάρι, που είχε τον ήλιο στα μαλλιά. Ο άνεμος κακός δίχως χαλινάρι, και στα σωθικά μας συννεφιά, ποιος είναι ο Ισίδωρος Καρδερίνης που γράφει για τον Παύλο Φίσα. Ο Ισίδωρος Καρδερίνης γεννήθηκε στο Χαϊδάρι Αττικής το 1967, είναι μυθιστοριογράφος, ποιητής και αρθρογράφος. Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην τουριστική οικονομία. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερα από 3.000 δημοσιεύματα των άρθρων του σε εφημερίδες, περιοδικά και σίτε σε όλο τον κόσμο. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά και έχουν δημοσιευθεί σε ποιητικές ανθολογίες. Λογοτεχνικά περιοδικά και λογοτεχνικές στήλες εφημερίδων, έχει εκδώσει στην Ελλάδα 7 ποιητικά βιβλία και 3 μυθιστορήματα. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία.